Δεν υπάρχει περίπτωση να ταξιδέψει κάποιος να πάει στη Βουλγαρία για να ψηφίσει. Έλληνες ομογενείς που μένουν μόνιμα στα Τύρανα και στο Αργυρόκαστρο καλούνται να ψηφίσουν για τις επερχόμενες εκλογές στη Σόφια της Βουλγαρίας. Καλούνται δηλαδή να διανύσουν μια απόσταση άνω των 500 χιλιόμετρων. Πόσο δύσκολο είναι τώρα αυτό για σας να πάτε να ψηφίσετε? Ασφαλώς και δεν θα πάω. Πιο εύκολα θα το είχα να πήγαινα Γιάννενα ή Καστοριά παρά Βουλγαρία. Οι Έλληνες στην Αλβανία δεν είναι οι μοναδικοί που θα κάνουν τόσο μεγάλο ταξίδι για να ψηφίσουν. Για παράδειγμα, οι ομογενείς στο Πεκίνο και στο Τόκιο θα πρέπει να ταξιδέψουν στη Σεούλ της Κορέας. Όσοι μένουν μόνιμα στο Βελιγράδι καλούνται να βρεθούν στη Σόφια. Ενώ όσοι ζουν στην Τυφλίδα της Γεωργίας θα ψηφίσουν στην Κωνσταντινούπολη. Αρκετοί είναι οι Έλληνες του εξωτερικού οι οποίοι θα κληθούν να διανύσουν τεράστιες αποστάσεις για να ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός πως σε πολλές πόλεις δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των 40 ψηφοφόρων προκειμένου να συγκροτηθεί εκλογικό τμήμα ή δεν υπάρχει το αρμόδιο προσωπικό. Το αποτέλεσμα, αρκετοί δεν θα ψηφίσουν καθόλου ή θα κληθούν να ταξιδέψουν αεροπορικώς ή οδικώς. Στο Αργυρόκαστρο, το πρώτο εκλογικό κέντρο, το πλησιέστερο στην Ελλάδα, είναι λιγότερο από 40 είτε 30 χιλιόμετρα, είτε και μπορεί να είναι και πιο λίγα αν κάποιος μένει κάπου κοντά στα σύνορα. Εδώ όμως γίνεται λόγος και για τις μεγάλες πόλεις της Αλβανίας, όπως είναι Τύρανα, Κοριτσά και άλλες, που ζουν ομογενείς. Τι σας λένε οι συμπατριώτες μας εκεί? Τους δυσκολεύει όλους, θα φανταστώ, να ταξιδέψουν στη Βουλγαρία για να ψηφίσουν? Βεβαίως. Δεν θα το κάνουν, εννοείται. Πιο εύκολο ήταν να έρθουν στην Ελλάδα παρά στην Βουλγαρία. Οι εκλογές στο εξωτερικό θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 Μαΐου από τις 7 το πρωί έως τις 7 το βράδυ τοπική ώρα σε περίπου 100 εκλογικά σημεία σε όλο τον κόσμο.